στη σημερινή εκδήλωση την οποία διοργανώνει η Πανελλήνια Κληρικολαϊκή Επιτροπή Αγώνος κατά της Κάρτας του Πολίτη. Στην Κληρικολαϊκή Επιτροπή συμμετέχουν και είναι μέλη η Ιερά Μητρόπολης Καλαβρίτων και Αιγιαλίας. Δεύτερον, η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός. Τρίτον, η Ιερά Μητρόπολη Γόρτινος και Μεγαλουπόλεως. Τέταρτον, το Ινστιτούτο Καταναλωτών Ελλάδος, το ΙΝΚΑ, το Κίνημα της Χριστιανικής Δημοκρατίας, το Ορθόδοξο Παρατηρητήριο, το Ελληνορθόδοξο Κίνημα Σωτηρίας, ΕΛΚΙΣ, η Αδελφότητα Άγιος Αυγουστίνος, ο Παγκρίτιος Σύλλογος Κρήτης, η Ιερά Σύνοδος του Πατρίου Εορτολογίου υπό του Αρχιεπισκόπου Καλλινίκου και η Ιερά Σύνοδος του Πατρίου υπό του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Συμμετέχουν ιερείς από ενορίες και μοναστήρια, μεταξύ αυτών και το μοναστήρι του οποίου ηγούμενος είναι αυτός που ομιλεί, στο τρίκορφο της Φωκίδος. Συμμετέχει επίσης η Πύρινη Ρομφαία και διάφορα blogs και ιστοσελίδες από το διαδίκτυο. Αυτοί είναι τα μέλη της Πανελληνίου. Αυτά είναι τα μέλη της Πανελληνίου Επιτροπής. Σήμερα, αδελφοί μου, συγκεντρωθήκαμε για να διαδηλώσουμε για μια φορά ακόμα και θα συνεχίσουμε τις πορείες και τις διαδηλώσεις στην Αθήνα αλλά και σε άλλα μέρη όπου θα συγκεντρωνόμεθα χιλιάδες λαού για να αποτρέψουμε το τσιπάρισμα του ανθρώπου. Πρέπει να καταλάβουν ότι δεν είμαστε ούτε αντικείμενα μέσα σε σούπερ μάρκετ, ούτε είμαστε ζώα τα οποία τους βάζουν ένα μικρό τσιπ για να τα αναγνωρίζουν. Έτοιμοι λοιπόν για νέες λαοσυνάξεις, να είστε άγρυπνοι και να δηλώνουμε παντού προς κάθε κατεύθυνση ότι εμείς ως Ορθόδοξοι δεν θα παραλάβουμε καμία ηλεκτρονική ταυτότητα, δεν θα παραλάβουμε κανένα χάραγμα. Για εμάς οι Έλληνες δεν χωρίζονται σε νέο ή παλαιό, οι δημοκράτες ή μη. Για μας υπάρχουν οι ασφράγιστοι και οι σφραγισμένοι. Αυτοί θα είναι πλέον οι χριστιανοί της Εκκλησίας. Επίσης, δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας προς τον Μητροπολίτη Πειραιός, τον κύριο Σεραφείμ, ο οποίος τολμά και λέει την αλήθεια προς όλο τον ελληνικό λαό χωρίς να φοβάται μήτε και τη ζωή του.
πίσω από εμάς δεν υπάρχει ούτε Βαρδινογιάννης, ούτε Ποδοσάκης, ούτε Λάτσης, ούτε εφημερίδες, ούτε άλλοι εφοπλιστές. Είμαστε οι απλοί άνθρωποι του Θεού, η Πανελλήνια Επιτροπή. Και γι' αυτό το λόγο ξοδεύσαμε χιλιάδες χιλιάδων ευρώ για να τυπωθούν πάνω από 150.000 φέιβολάν, αλλά και πολλές χιλιάδες αφίσες, καθώς οι μικροφωνικές εγκαταστάσεις, οι εξέδρες. Και πρέπει, αδέλφια μου, να τονίσουμε ότι δεν μας χρηματοδοτεί κάποιος. Όλοι τσοντάραμε και βοηθήσαμε από την τσέπη μας. Θα παρακαλούσα την αγάπη σας, όλων εσάς, να βοηθήσετε, διότι κάθε φορά που τυπώνουμε είτε φέιβολάν είτε μικροφωνικές εγκαταστάσεις, όπως είναι σε όλη την πλατεία, πληρώνονται κάποιες χιλιάδες ευρώ. Και εμείς δυστυχώς δεν έχουμε τα απέραντα έσοδα. Και γι' αυτό γονατίζουν την Ελλάδα οικονομικά, για να μην μπορούμε μήτε μία εκδήλωση να κάνουμε, μήτε να εφευολάν. Γι' αυτό παρακαλούμε την αγάπη σας. Θα βγουν ανάμεσά σας 3 κουτιά της Επιτροπής, τα οποία θα τα κρατούν 3 νεαροί και θα γράφει επάνω Πανελλήνια Κληρικολαϊκή Επιτροπή. Θα παρακαλούσαμε όλη η Κληρικολαϊκή Επιτροπή να βοηθήσετε έστω και με ένα ευρώ, για να μπορέσουμε να βγάλουμε τα έξοδα της συγκεντρώσεως, να μπορέσουμε να ξεπληρώσουμε την ήδη συγκέντρωση, αλλά και να προχωρήσουμε και σε επόμενες. Δεν ζητάμε πολλά την αγάπη σας. Ένα ευρώ να προσφέρει ο καθένας. Ένα ευρώ για τον αγώνα αυτών της κληρικολαϊκής. Μπροστά ο κλήρος, μπροστά το ράσο, όλοι οι κληρικοί παρακαλώ να συγκεντρωθούμε επί της Πατησίων, Σταδίου και Σύνταγμα. Όχι στα πεζοδρόμια, περπατάμε στο δρόμο, όπως περπατάνε και οι αλλοδαποί, όπως περπατούν και όλοι και διαδηλώνουν για τα δικά τους συμφέροντα. Και αν τυχόν, ακούστε με, να είμαστε εφόπλου λόγχοι, αν ακούσουμε μέσα στο καλοκαίρι ότι πάνε να περάσουν την ώρα που ο λαός είναι στα μπάνια του, που πάνε να περάσουν, θα δώσουμε το σύνθημα να βρεθούμε πάλι όλοι έξω από τη Βουλή. Και τότε πρέπει οι καμπάνες να σημάνουν πένθυμα, για να καταλάβουν ότι πεθαίνει η ελευθερία μέσα στην πατρίδα μας. Θα πρέπει να δώσουμε ένα γερό μάθημα σε όλους τους επίδοξους, εκείνους οι οποίοι θέλουν να σκοτώσουν ό,τι θυμίζει Ελλάδα, ό,τι θυμίζει Ορθοδοξία. Εμπρός, αδέλφια μου, το ράσο μπροστά. Έξω οι μασόνοι απ' τη Βουλή. Κατά τις εκτιμήσεις του ταξιάρχου είμαστε 150 περίπου χιλιάδες λαού αυτή τη στιγμή. Χειροκροτήστε, είμαστε χιλιάδες χιλιάδων. Χιλιάδες χιλιάδων λαού. Αδέλφια μου, συγχαρητήρια και για την ευπρέπεια που διεξήχθηκε η συγκέντρωση, αλλά και τα συνθήματα, αλλά και η όλη παρουσία σας ήταν όντως χριστιανική και ελληνοπρεπής. Άξιοι συγχαρητηρίων όλοι οι πατέρες, οι πατέρες και που ήρθατε από το Άγιον Όρος, από διάφορες μονές ήρθαν και μας χαιρέτησαν και έστειλαν μηνύματα, μας έδωσαν των Οικουμένων, καθώς μηνύματα
μας έστειλαν και άλλοι Μητροπολίτες, αλλά λόγω χρόνου δεν τα διαβάζουμε. Ήδη στο στο τηλέφωνο τηλεφώνησε αυτή τη στιγμή και είναι ανοιχτή γραμμή και μ' ακούει ο Μητροπολίτης Χόρτινος και Μεγαλουπόλεως, ο Ιερεμίας, ο πατήρ Ιερεμίας. Κλήρος και λαός μου, λέει στο τηλέφωνο, συμπαραστέκεται και δηλώνει όχι στην κάρτα του πολίτη και στέλνει τους αγωνιστικούς του χαιρετισμούς και συγχαίρει όλον τον λαό. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε. Υπέρμαχος στρατηγός μου, λέγει, η Παναγία μας είναι μαζί μας και μου λέει ο Δεσπότης, θα τους σαρώσουμε. Θα σαρώσει η Παναγία με το όρμα της όλους τους εχθρούς της πίστεως και της Ελλάδος. Ευχαριστούμε πολύ, σεβασμιότατε. Ο λαός ας είναι ο φρουρός της Ορθοδοξίας, μου λέει και κλείνει. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Να ευχαριστήσουμε εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής, πράγματι, τον ταξίαρχο, τον κύριο Λιγιδάκη και όλα τα παιδιά της αστυνομίας, οι οποίοι μας περιφρύρισαν χωρίς εμπόδια. Είναι και αυτοί οι παιδιά δικά μας και αυτοί δεν θέλουν την κάρτα του πολίτη. Ξέρουν και αυτοί η κάρτα τι κρύβει. Όχι στην κάρτα! Όχι στην κάρτα του πολίτη! Όχι στην κάρτα του πολίτη! Όχι στην κάρτα του πολίτη! Επίσης, συγκινητικό παράδειγμα είναι ότι ιερέας από το Αγρίνιο, ο πατήρ Παύλος, ήρθε με το αναπηρικό καροτσάκι και ηγείται της πορείας. Η Τωράσο, όταν γίνεται σημαία, τότε η νίκη είναι βεβαία. Χειροκροτήστε τον παπά αυτόν που είναι παράδειγμα του Ορθοδόξου Ράσου. Όταν Τωράσο γίνεται σημαία, τότε η νίκη είναι βέβαια! Όταν το ράσο γίνεται σημαία, τότε η νίκη είναι βέβαια! Αυτή τη στιγμή τριμελής επιτροπή κατευθύνεται προς τη Βουλή για να δώσει το ψήφισμα. Παρακαλώ ο Διευθυντής Αστυνομίας να παραλάβει την τριμελή επιτροπή και να την εισαγάγει στη Βουλή. Έξω οι μασόνοι απ' τη Βουλή! Έξω οι μασόνοι απ' τη Βουλή! Έξω οι μασόνοι απ' τη Βουλή! Ελλάδα σημαίνει Ορθοδοξία! Ελλάδα σημαίνει Ορθοδοξία! Ελλάδα σημαίνει Ορθοδοξία! Ευχαριστούμε όλους οι οποίοι ήρθατε. Η Ελλάδα, η Ορθοδοξία θα νικήσει. Ζήτω η Ελλάδα μας! Ζήτω η Ορθοδοξία μας! Ζήτω! Ζητάς, Ελλάς, Ελλάς, ζητάς, Ελλάς, η καρδιά της Ελλάδος χτυπά σήμερα εδώ. Εδώ χτυπάει η καρδιά. Ελλάς, Ελλάς, Ορθοδοξία. Ελλάς, Ελλάς, Ορθοδοξία. Ελλάς, Ελλάς, Ορθοδοξία. Εισοδόν ειρήνης. Με το καλό να επιστρέψετε στα σπίτια σας ειρηνικά. Ο Θεός μαζί σας.